Συνάδελφοι, στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Υφυπουργός εκεί με κοινικό τρόπο μας απάντησε ότι αυτά τα προγράμματα δεν είναι για να προστατεύουν το λαό. Δηλαδή για την πρόληψη από τις φωτιές και τις πλημμύρες. Πολύ περισσότερο φυσικά για να έχουν οι εργαζόμενοι μόνιμη και σταθερή εργασία. Τα προγράμματα αυτά, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, είναι για την ανακύκλωση της ανεργίας. Σήμερα είσαστε εσείς, αύριο κάποιοι άλλοι, είπε. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να γεμίσει και με τύψεις τους συναδέλφους εργάτες, λέγοντάς τους ότι δεν σκέφτονται στους υπόλοιπους ανέργους και θέλουν αυτή τη δική τους μονιμότητα. Χωρίς ίχνος ντροπή, αυτά απάντησαν σε εργαζόμενους που δουλεύουν με ψίχουλα και φυσικά παράγουν και πολύ σημαντικό έργο. Συνάδελφοι, αυτή είναι η κανονικότητα και η ανάπτυξη που μας περιμένει. Όσο υπάρχει αυτό το σύστημα που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή και τις ανάγκες μας. Σας καλούμε λοιπόν να μην το βάλετε κάτω. Η προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει δεν πρέπει να σταματήσει ανεξάρτητα από την έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα. Υπάλληλοι για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για προστασία της ζωής του λαού και της περιουσίας του, πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Μέχρι με την πάλη μας και την οργάνωσή μας να ανοίξουμε το δρόμο για να ζούμε με βάση τις δικές μας ανάγκες και όχι μιας μικρής παρασιτικής μερίδας της κοινωνίας που ζει εις βάρος μας. Αυτό που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε είναι τις αιτίες, τη μεγάλη αιτία που μας θέλουν να δουλεύουμε με τέτοια προγράμματα μισοάνεργοι με μισά δικαιώματα. Η αιτία είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα που έχει το κέρδος πάνω από τις δικές μας ανάγκες. Εμείς αυτό πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο, αυτό θα κρυφτήσουμε με τη στόχευση αυτή, θα προχωρήσουμε μπροστά για να έχουμε νίκες στο επόμενο διάστημα, για να ζήσουμε σύμφωνα με ό,τι μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Καλή δύναμη σε όλους, είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε το πλάι σας σε ό,τι αποφασίσετε από εδώ και μπρος.